Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας. Προβληματίστηκα είναι η αλήθεια με το κατά πόσο θα σας πετύχω σε νυφάλια κατάσταση στην αποψινή μας αναστάσιμη εκπομπή. Διότι δεν είναι μονάχα η διαδικασία της αναστάσεως αυτή που καθεαυτού προκαλεί την κόποση. Επιβαρυντικά συμβάλλουν κυρίως οι παράπλευρες δράσεις, μέσω των οποίων προσδοκούμε την απόλαυση. Παστουρμάδες, λακέρδες, σουτζούκια, γαρδούμπες, κοκορέτσια, τσίπουρα και κοψίδια προλιένουν μεν το στομάχι για να υποδεχτεί το αθώο αρνάκι ή κατσικάκι της σούβλας συνοδεία άφθονου λευκού ή κόκκινου ίνου, δεν καταφέρνουν όμως πάντοτε να εξαλείψουν τα συμπτώματα που επιμένουν να μας θυμίζουν την υλική υπόσταση της ύπαρξής μας. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί μου γιαούριδες που λέει ο γείτονα Ερντογάν Σκόπι μου είναι για απόψε να ξαπλώσετε από νωρί, αφού μάλιστα καταναλώσετε μια δροσερή γερμανική μπύρα, που θα σας βοηθήσει στην εξαγωγή των περιττών αερίων και θα ανοίξει το δρόμο στην αυριανή επανάληψη του εορτασμού. Χριστός Ανέστη, φίλοι μου! Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με τη δεύτερη δόση μας. Συνηθίζουμε ως θνητοί τέτοιες μέρες να ρίχνουμε το βάρος του βάρους μας στην υπερκατανάλωση στερεών και υγρών απολαύσεων. Αν θέλουμε όμως να είμαστε ειλικρινεί, ίσως πρέπει εδώ να αναγνωρίσουμε την παράλληλη επιβαρυντική επίδραση των συνδετημόνων μας. Του Γιωργάκη που τσίριζε επειδή το κόκκινο αυγό δεν άντεξε στο πλαϊνό κτύπημα της μικρής του αδελφής, της πεθεράς που δεν κατάφερε να αποσιωπήσει την έμφυτη αντιπάθεια για το άτομό σας, του μακρινού ξαδέλφου που οι πολιτικές απόψεις προσωμιάζουν σε αυτές του κυρίου Σόιμπλε, της απογοητευμένης από την απαράδεκτη συμπεριφορά σας συζύγου ή των αλκοολικών εκδηλώσεων θυμού ή ερωτισμού του γαμπρού ή της ανήπαντρης κουμπάρα σας. Ενάντια σε αυτήν την επιβάρυνση, αγαπητοί μου φίλοι, και εφόσον κακώ δεν φροντίσατε να δραπετεύσετε εγκαίρο στην αγκαλιά του Μορφέα, το μόνο που βοηθάει είναι η υπομονή και η σκέψη πω αισίω επιβιώσατε. Και του χρόνου, λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη Κυριακή. Ωστότε να περνάτε καλά και να μα γράφετε.